μαλακιά τώρα έχουμε πει στην ειδική. Τα παπάρια μα, ρε φίλε, το χάσαμε. Τι έγινε. Να έχουμε μπιτ, λέω τώρα, να ανεβαίνει ο Λέμπα ανάποδα. Να γίνει εδώ ματομούνι. Ε, εντάξει. Το είπε στο βίντεο, αν είναι. Πανίδε. Εμεί δεν πάμε. Ωραία. Λέγε, μειώνει μέτρα. 100 μέτρα έχουμε τώρα, 100 μέτρα. Πάρκαρ, να δούμε. Φυγά. Ευθεία πάω. Όπου βλέπει δρόμο. Εδώ πέρα κάτι κάνουμε. Ένα μάτσια. Αν είναι δυνατόν. Τι θε να κάνω. Αν είναι δυνατόν. Όχι. Τι είπα, αυτό έχει καλέσει τώρα. Με τον Μπούλο γλώνε. Στα μάτια μου, αγχώνεσαι, σε βλέπω και υδρώνει. Δώσε σε μένα λίγο. Έχω και δίπλωμα. Έχει και δίπλωμα τώρα. Πάμε, πάμε, θα χάσουμε το ροβάμπερα. Ξεκινάει πρώτο. Αγόρι της αδερφής μου ξεκινάει. Ε, αδερφούλα, θα την πέσεις. Μαλάκα, ξαδέ πίσω, πας με ένα από τα καλύτερα δίδυμα που παρακολουθούν Ακρόπολης αυτή τη στιγμή. Είμαστε σίγουρα στο top 3, για να μην πω πρώτη. Πρώτη, εντάξει. Καλύτερα, όχι top 3, ανάποδα, εδώ. Πάτα, πάτα, μην αφήνεις. Πάτα. Φτύστε τους, μην τους ματιάσετε και κολλήσουμε σαν το Άιγκο. Πού πάω? Θα κατέβω και θα σπρώχνουν τα δόντια. Κάνε δεξιά. Εντάξει, φίλοι, περπατήσανε 5,3 χιλιόμετρα. Εμείς είμαστε 100 μέτρα ακόμα. Μην περπατήσουμε, Στάμο, προχώρα. Με στην ειδική πάρκα, μην περπατάμε. Κάνουμε δύο βήματα, μωρέ, κάτσουμε σε άλλο. Αυτά τα αναγκαζεσία τα πρέπει ο Ελένη να σου πω. Οπότε αυτή τη στιγμή είμαστε live στο Instagram και η Ελένη Τουράκη θα μας κάνει. Ρε, συμπίστε, Βασίλης Ελισάβετ. Τι κάνει τώρα ο άλλος? Τι κάνουμε! Πάμε λίγο! Περιμένουμε εδώ πέρα! Ναι, παιδιά! Λάκρυ, περνάει το αυτοκίνητο και μετά... Εκεί με στη μέση δεν μπορούμε να παρκάρουμε. Λοιπόν, 200 ευρώ τη μέρα είναι η φιλοξενία. 300 είχαμε πει. 500 είπαμε πέρα, μπράβο. 2 εκατοστά. Χρεώνω και το ΆΚΑ που δεν ήρθε. Χρεώνω και χθε. Σου είχα κλείσει και εισιτήριο. 50 ευρώ ήταν. Δεν το ήξερα. Τελευταία στιγμή τώρα. Να ρώταγε. Να ρώταγε. Η βόλτα με το. Θαμό. 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 Πέσω. Μπροκολόκο καφέ που θα πει. Όχι όλα. Μπορεί να σου βάλουμε όλα τα χαστούκια, α πούμε. Εγώ το βλέπω. Εγώ αντέχω. Μισθάρε μεγάλη τέτοια. Ψήνα μου, δηλαδή. Θα μπερδευτεί κανένα να κάνει δεξιά αντί για αριστερά. Και λίγο ραλιπίδια. Εδώ πέρα που έχουμε παρκάρει το 2013 ήταν η πρώτη ειδική. Σκάσε βλάκα, σ' ακούω. Σκάσε βλάκα, μπουνιές μου σου. Κοίτα, επειδή μου ήρθε αντιαισθητική θα την κόψω στο μοντάζ. Κόφτηνα ρε, κόφτηνα, κόφτηνα. Θα χάσεις, λοιπόν, αλλά πέρα που... όμως. Εδώ πέρα περπατάμε ήταν ειδική. Το θηρίο. Και ένας κόνος που έχω πάνω στη βιβλιοθήκη μου. Τον είχα πάρει από την... Από την αριστερή που βλέπετε εκεί πέρα ήταν δεξιά ανηφορική και ουσιαστικά ανέβαινε, δηλαδή η φορά της ήταν από κάτω προς τα πάνω. Στριμματάκι κανείς, τσάμπα, τώρα, giveaway. Πήγαινε προς εδώ. Και εμείς καθόμασταν κάπου εδώ πέρα, εκεί πέρα που είναι παρκαρισμένο το λευκό το C3 από πάνω και ερχόμενος ο Ζιέ τότε με το πόλο. Τότε ήταν οι πρώτοι αγώνες που έκανε το πόλο. Έμεινε στην αριστερή μεριά του δρόμου. Και έτσι όπως έμεινε, πήρε σβάρνα έναν κόνο πορτοκαλί. Θα τον βάλω και αυτό να τον δείτε. Εντάξει, για κάποιους που δεν έχουν σχέση ή τόσο πάθος με το μηχανοκίνητο, δεν λέει κάτι. Αλλά για μένα αυτός ο κόνος έχει μεγάλη αξία και τον έχω στο δωμάτιό μου το 2013 γιατί τον πάτησε ο Ζιέ. Κουβάλαμε αρκετά καντάρια τρελάς. Όχι ρε πούστη! Όχι ρε πούστη! Άντε γιατί άλλα δεν υπάρχει ρε! Δεν υπάρχει, δεν σου είπα τι άρχισε! Κοιτάξτε θέα, κοιτάξτε! Ένα subscribe και απογειώνεστε!
Κάθεστε χαλαρή και εγώ κάνω όλη τη δουλειά. Εσείς πατάτε ένα play. Κοιτάξτε μέρη εδώ που βλέπετε. Πού τα έχετε αυτά. Όλη την Ελλάδα έχει γυρίσει αυτό το κανάλι. Ασφαλισμένο με την ζώνη δεν φοράς είναι δικιά σου. Έχει ζώνη. Όχι, είναι αμάξι χωρίς ζώνη. Με τα ιράπ δεν είμαστε. Ο άλλος στην καρότσα, είδες και εσύ μέσα. Λες και παίζεις στο Shopping Star, στο GNTM. Λίγο χώμα. Και σε πάμε για φωτογράφηση. Λίγο χώμα, για να δω. Χύσαμε τα περσινά Mitsubishi L200 με λαστιχάκι, ωραίο ακροπολικό. Ακολουθάμε το γκολφάκι μπροστά από το Άστρα το εκεί πέρα. Το χαμηλωμένο, το καλό. Χαμηλό προφυλάκι. Όχι, θα κάτσω περιμένω. Και δεν κάνει και δεξιά. Εριστικότατος. Φίλε, αν είσαι subscriber μου, πες μου πως σε λέω να σε μπλοκάρω εγώ. Αν είναι δυνατόν, πατάει και φρένα. Το τρίπτυχο για ξαναπέστο. Πρώτος είναι ο αγώνας που κάνεις ο προσωπικός να πας. Δεύτερος αγώνας είναι να προλάβεις τα δίπλα 15 αυτοκίνητα. Έτσι, ναι, έτσι. Και η τρίτη φάση είναι το να πετύχεις καλό μαΐδι. Σιγούρι ή αρνί. Όχι, αρνί. Αρνί, Α, δεν πρόβατο, οκ. Ζιγούρι, ρε, μια μπουκιά και έφραγμα κατευθείαν. Hey, αδερφέ, ροβάμπερα δεξιά. Γεια σας, κύριε ροβάμπερα. Έτσι και με πετάξει πέτρα θα σε γαμίσω, στο λέω. Ναι, μην κολλάς κι εσύ. Λοιπόν, Στάμο, ήρθες που ήρθες, άμμο δεν έχει να κάτσει μπρέλα, κράτα την. Ένα διωράκι, κράτα την. Έλα, βάλτε, να το, εντάξει, δεν φυσάει. Άπνια έχει, το πούστε. Εντάξει, κράτα την και ένα διωρό, δεν έγινε τίποτα. Σταμώ. Σήκω όρθια. Στα ράλι δεν καθόμαστε. Πού είσαι. Κάτσε, αγόρι μου, και σήκω σήκω όρθια. Ενοικιάζεται Airbnb στην ειδική διαδρομή της Δάφνης για πληροφορίες inbox. 100 ευρώ ημέρα, στη τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ και πρωινό. Είστε έτοιμοι για τα αποκαλυπτήρια. Να σου πω, εδώ θέλω να έχει αυλή, προαύλιο εδώ και θα βγαίνει με προστά. Σκίαση. Νεράκια. Κούκκις Παπαδοπούλου. Νεράκια. Ψευτομασέρ. Ψευτομασέρ. Εγώ δεν πήρα ψευτοσεκιούριτι. Ποιος δάμ. Στο πίτουρο. Εγώ είμαι το παιδί για όλες τις δουλειές. Σταμώ, σε ζητάνε από τη Ford. Έχουν κάτι σκουπίδια για ψάχνουν άτομο. Εδώ είμαι. Πετάω τα σκουπίδια, τέλεια! Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λίγο αργά βέβαια, 1 και 12, βρισκόμαστε στην ειδική της Δάφνης. Έχουμε ξεκινήσει από τις 7 η ώρα το πρωί, πήγαμε λουτράκι, καφέ πιάμε τώρα όμως. Κοίτα πως γελάει που τον έχω μαζί, εδώ θα παρακαλάει όμως σε 3-4 βίντεο που θα ανέβουν κατακόρυφα οι subscribers. Θα παρακαλάει να έρχεται μαζί. Κυρουμάνιδο, τον έχω κάνει οδηγό. Μπήκε συνοδηγό στο Green Smith και βγάζει και γλώσσα, κατάλαβες. Γελάει. Τι δεν τα λέω έτσι με ροή. Εγώ το έδειξα τον Green Smith, πώς να πηγαίνει το πράγμα. Χθες δεν κάναμε αποφώνηση της πρώτης μέρας έναρξης. Πήγαμε στο ΆΚΑ. Απίστευτος ο κόσμος. Όλα καλά. Γέμισε το ΆΚΑ, 64.500 άτομα. Σιγάρα. Τόσοι, σου λέω. Πάνω από 50 δεν είχε. 50 άτομα. Ναι, 50.000. Πάνω από 50.000 δεν είχε. Αφού είχε, το διάβασε. Δεν υπάρχει παιδί, άμα το διάβασε. Καλά, 64.500 ήταν τα άτομα για τα εισιτήρια. Ωραία ήταν. Λίγο κουραστικά στο γυρισμό εκεί με την κίνηση. Το κακό είναι ότι όλοι φύγανε και πήραν το πνεύμα των οδηγών και σηκώνανε χειρόφρενα στη λεωφόρο Κύμης. Εντάξει, δεν θα αλλάξουμε ποτέ.
Θα τρέξουμε του χρόνου. Για να δούμε. Μετά πάμε τέτοιο βοξίτες μετά. Εγώ μετά εκεί θα πάω, ναι ρε. Βοξίτες πάμε κι εμείς. Πρέπει να φύγουμε κάτι δύο γιατί λες η ώρα. Θα φύγουμε, ναι. Βοξίτες και μετά έχω νοικιάσει στον πολίτρο σου. Σου είπα σπίτι πάνω. Όχι, εγώ θα πω. Γιατί πολίτρο σου πάνω. Πρέπει να έχει πάνω στο. Εγώ θα πάω να μας Μόκοβο βράδυ. Θα πάει να μείνει Μόκοβο. Ναι. Εκεί που νοικιάζει, που έχει σπίτι. Όχι, ρε φίλε, το Μόκοβο είναι πάνω στο Νταρζάν. Α, καμία. Α, πα εκεί. Εντάξει, πολίτρο θα πάμε να μείνουμε εμεί. Γιατί πολίτρο. Γιατί κυνήκεσαι, ρε μαλάκα. Αυτό το Σάββατο είναι ειδική πάνω στο Νταρζάν. Ναι, θα φύγουμε. Πάμε στο. Πώ τη λένε, πώ τη λένε, πώ τη λένε. Νταρζάν, περιβόλη. Περιβόλη. Νταρζάν να πάω εγώ. Πού? Περιβόλη. Όχι, ρε, πύργο, θα... πύργο. Στον πύργο θα πάμε, δύο φορέ. Κάναμε πολύ με τον Bill Smith. Κερδίσαμε διαγωνισμό θανάτου. Κέρδισε διαγωνισμό Κοσμοτέ. Πότε ρε τώρα. Τώρα πριν δύο εβδομάδες. Θα πείσαι. Το Ford, έχω ακούσει, ναι. Ποιος μπήκε μέσα. Ο Θανάσης κέρδισε διαγωνισμό. Πότε ο Θανάσης. Το πιάνει ο κ. Σμιθ, λέει αυτό είναι πιο ελαφρύ από τα δικά μας. Αλλά κατά κρυβό. Και λέω παιδιά χείρε. Βγήκε με 150 παλμούς έξω. Λέω του γραμμίου από εδώ, τρίτος. Ήταν τρία άτομα. Άκη είχε στήχη. Ναι, μπήκα και εγώ ρε μάλλον. Είπα να κυριώσουμε όλα τα πάντα, είναι πιο όλα τα πάντα. Πάμε. Αλλά δεν υπάρχει. Ωραίος. Ωραίος ο μπαγάζος. Δεν υπάρχει. Σταμάτα να σου γνωρίσουν την αδερφή μου ρε. Θα κατέβω. Γαμώ το σπίτι σου, ποιος με παίρνει. Κοίτα πλασάζουμε. My friend, Gus Green Smith. Hello, Mr. Katakitsen. Ποιος? Τώρα έχετε, σταμάτη. Σταμάτη, κοιμισμένος είσαι φέτος. Να το σου παλικάρι, να πούμε. Ευχαριστώ σου. This is Edor. Πάτα γάμο τον ανοίγω. Σε βό είναι. Blucifer Traveler, Ακρόπολης Edition. Αχα, κοιτάξτε το οποίο. Ανεμογεννήτριες, έχετε ξαναδεί. Κοιτάξτε ανεμογεννήτριες. Χαχα, κοιτάξτε κακάκια. Σβουνιές, χαχα. Κοιτάξτε σβουνιές. Παναγία μου, ένα χωριό από σκατά. Ένα σκάτο χώρι. Όλοι οι λογάδες, όλοι οι στρατιώτες, όλοι οι Τάνο Blues φαρουφίλατε, πάρουμε μαζί στο ράλι. 3 και 4 το μεσημέρι, να τα αποτελέσματα. Ήλα, καλημέρα. Κάκος, σε βουνό μου. Ανάρτηστες. Μήπως έχει πιτσικάρει το σιρτάρι. Στα μου, θες ανάρτηση, αγόρι μου. Έλα, ρε, άστανα. Ναι, μου, τι λέει. Θα σου πω ένα παραμύθι. Μια φορά και ένα καιρό τρέχαμε Ακρόπολης. Επειδή όμως ό,τι λέω γίνεται, του χρόνου τρέχω Ακρόπολης. Άμα δείτε αυτό το βίντεο του χρόνου,
πάντα. Άμα δείτε αυτό το βίντεο του χρόνου και δεν έχω τρέξει, θα τυχε. Εδώ πέρα κάβλα, μόνο κάβλα. Εκεί που είπε ο φίλος μου προσεύχεται. Νούμερο 1 off. Υπάρχει άλλο ένα σημείο. Νούμερο 2 off. Λογικά δεν κοιμάται ο φίλος μου, εδώ προσεύχεται στο Θεό Μανιντού. Τι θα γίνει, θα περάσουμε. Έχουμε ένα τέταρτο εδώ. Γαμώ το σπιτάκι σου. Κάνε δεξιά βρε αδερφή. Κάνε δεξιά μωρή λουλού. Εμείς να τρέχαμε, τόσο πολύ δεν θα υδρώναμε. Αν είναι δυνατόν. Εντάξει, πιστεύω με τον οδηγό μου το σταμάτημα είμαστε το πιο σοβαρό δίδυμο ακροπολικό σαν θεατές. Βγάζουμε τρελά προγράμματα. Πάσο, σταμάτη ζήτησα από την Blucifer. Αλλά δεν έχω κάνει έναρξη. Δεν έχει νομική υπόσταση, κατσαπλιάζει τώρα και μπλέκονται τα αφημί. Τα έχω κάνει πουτάνα. Τη Δευτέρα το πρωί θες. Τρώμε κάτι και συνεχίζουμε. Πάω από ψοφίσατε. Ένα οικόπεδο δεν είχαμε στο Λιανοκλάδι. 600 μέτρα. Δεν το σπρώχνουμε να πάρουμε ένα ροπέτε να τρέξουμε του χρόνου στα μάτια. Έχω πει στους subscribers θα τρέξουμε του χρόνου τώρα, περιμένουν. Όλη η Ελλάδα έτσι κάνει στα μάτια. Σιγά, σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Πάμε για πρόβα τώρα και από βιολογικό θέλει να μας. Εδώ είναι πολύ δόσος, καθίδιτε λέμε λίγο, εδώ δεξιά. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Πω τα σέβη μας. Ποιος πήρε ο Μητσοτάκης? Καλά είναι, καλά είναι. Το λοιπόν ομάδα, τέλος πρώτης μέρας. Συγχωρέστε με για τη θαμπάδα τώρα και που με βλέπετε θαύμα είναι. Παρακολουθώ, όπως είπα και στην αρχή, Ακρόπολης πολλά χρόνια, αλλά το φετινό πρόγραμμα είναι αρκετά εξουθενικό. Και όχι συγκεκριμένα το πρόγραμμα κάθε ημέρα, ο σχεδιασμός γενικότερα του αγώνα και το πόσο έχουν βάλει κάποιες ειδικές. Δηλαδή, ξεκινήσαμε το λουτράκι το πρωί, μετά πήγαμε στη Δάφνη στις Ερυθρές, στα Βίλια κοντά. Και μετά από εκεί έπρεπε να ανηφορήσουμε προς Δελφούς, Δεσφίνα, Δίστομο Δεσφίνα. Για να φτάσουμε στους Βοξίτες. Και το θέμα είναι ότι η αυριανή μέρα συνεχίζει ακόμα προς τα πάνω με Περιβόλη, Πύργο και Ταρζάν, οι οποίες ειδικές βρίσκονται στο χωριό Φουρνά του νομού Ευρυτανίας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το να γυρίζαμε δεν βολεύει και δεν συμφέρει καθόλου. Οπότε αποφασίσαμε απόψε το βράδυ να διανυκτερεύσουμε στο Πολύδροσο για να ξεκινήσουμε την αυριανή μέρα, τη μέρα του Σαββάτου, όσο πιο κοντά γίνεται στις ειδικές, να κερδίσουμε και χρόνο. Οπότε λοιπόν αύριο συνεχίζουμε, Σάββατο πρωί ξεκινάμε για Περιβόλη, Πύργο και Ταρζάν. Δεν έχουμε βγάλει ακόμα πρόγραμμα, θα το βγάλουμε το πρωί, κλασικά. Ετοιμοπόλεμη ομάδα, μέσα στο θηρίο. Νερό, κρύο και γάργαρο κατευθείαν από την πηγή. Και πάμε να βρούμε καμιά ταβέρνα, γιατί έχουμε πεθάνει από την πείνα. Φυσικά το hospitality της Blucifer Competition για απόψε και για αύριο το βράδυ δεν θα μπορούσε να ήταν κάτι κατώτερο από αυτό εδώ. Με ρωτάτε γιατί δεν τρέχω Ακρόπολης. Να, όταν χαλάω τα κονδύλια της ομάδας σε τέτοια Airbnb, σε τέτοια κτίνη,
Παιδιά, συγχωρέστε με, λάθος έκανα. Δεν θα μείνουμε πάνω, θα μείνουμε στον κάτω όροφο. Εντάξει. Ακούτε κάτω όροφος, περιμένετε κάτι κατώτερο, αλλά και ο κάτω όροφος είναι ανώτερος. Πάρτε λίγο, πάρτε. 3, 2, 1. Εδώ είσαι. Μπάρμπικιου, αν προλάβουμε θα ψήσουμε. Απαχτεί και βλόγκ ψησίματος. Αποθηκάκι. Γκαράζ, να βάλουμε το κτίνος μέσα. Στάμος εδώ έχει παράδοση πνεύμα μια μέρα. Ραλή Ακρόπολης. Αλλά μέσα, εντάξει, αντίο ζωή. Παραδοσιακός ξενώνας. Άλλη φάση, μάγκες. Πήρα κρουασάν γιατί θα πεινάει η τροφάτη κοιλιά σου αύριο το πρωί. Εδώ ρε. Τρέξεις. Εδώ. Που ήταν δικό σου. Με τι άλλο. Εδώ είναι. Μαρμελαδίτσες. Μέλι φθιώτιδας. Φρυγανιές φθιώτιδας. Μαρμελάδα φθιώτιδας. Πού είσαι τόση ώρα ρε. Σούπερ μάρκετ. Φούρνος πίτσος. Ψυγείο. Πίτσος. Μια ευγενική χορηγία της Πίτσος. Σαμπουάν Πίτσος. Όχι, Βαλβουλάιδ. Σαμπουάν για τα χέρια, ξέρετε. Εσύ καροποιημένος με την απόψινή και αυριανή σου διαμονή. Και με το παραπάνω θα μπορούσαμε να πούμε. Τι ψάχνεις εκεί κάτω. Θα μπορούσαμε να πούμε για το παραπάνω. Τι είναι αυτό το ημερολογίο σου. Μια βιβλιάρα. Το καλοκαιράκι. Το καλοκαιράκι. Το καλοκαίρι. Άλμπερ Κάμι. Οκ. Εντάξει, ο καθένας με την τρέλα του. Τι να σε κάνει. Τι να σε κάνει. Κανονικά απόψε έπρεπε να δεις ντοκιμαντέρ με τα Group B, Group A, την ιστορία πως φτάσανε στο σήμερα και πως γίνανε υβριδικά. Λοιπόν, στα μαγόρι μου εγώ, σας γέμισα εδώ, σαν Team Director Manager. Κουρασανάκια Champion, μπισκοτάκια τα Economy, γιατί η ομάδα περνάει κρίση, όπως έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές. Φρυγανίτσες, να τη βάλουμε και λίγο τζάμπα. Νεράκια, χυμουδάκια, γαλατάκια. Σκοπός μας να κάνουμε τους πελάτες να νιώσουν όμορφα, σαν το σπίτι τους βρε αδερφέ, και να μας προτιμήσουν και του χρόνου. Πού θα βρουν καλύτερα, σας ρωτώ, απαντήστε μου. Γράψτε μου στα σχόλια. Σάμο, φίλε μου, κάνεις μπάνιο. Τι, θα πεις μέσα τώρα. Οκ, okay, πελάτη μου, εντάξει, ό,τι πεις. Άντε, μαλάκα, τελείωνε. Άντε, πίνασε. Κάσε, μαλάκα, άστονε, μαλάκα. Τι όνειρο μου, πας στην πόρτα. Πολύδροσο, Δήμου Φωκίδας. Οπ. Φτιάξουμε ένα καφεδάκι, παμπαμ. Πρώτα το βάζω αυτό. Λες ψυγείο. Μόλις. Λες ψυγείο. Το επιβιώνω. Λες ψυγείο. Από εδώ. Το γι' ετοιμάζουμε, βάζω μπλούζα δηλαδή και φεύγουμε. Σταμάτη, μέσα στο hospitality είναι και εξοκούραση. Η εξοκούραση... Άκυρο, ξεκούραση. WRC έχουμε στην Αθήνα. Μην νομίζω ότι δεν πήγαινε σαν αισθητικές. Αυτό ήταν ό,τι είδες, είδες. WRC. Τώρα έχει εδώ. Η εξοκούραση είναι προϋπόθεση για να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε ειδικές διαδρομές. Τώρα που χάσαμε μια ειδική, δεν θα παρεξηγηθούν οι παγκόσμιοι. Μη σου πω... Και το φετινό,
Τώρα που τα κάνει το φετινό, ακόμα πολλέ φορέ ήταν μη καγιέσαι. Του χρόνου πάλι. Του χρόνου. Άλλα 500. Θα μα προτιμήσει για τον χρόνο. Πέρα από αυτό. Πολύ μπορεί να σε πάει να δει κανένα αυτιότητο. Οι παγκόσμιοι δεν θα καταλάβουν καν ότι λείψαμε. Θα καταλάβει εσύ αν βλέπει το λέμπιδα. Εγώ σίγουρα, σίγουρα θα καταλάβω. Οπα. Άμα βλέπω το λέμπι, όχι τώρα, εντάξει, δεν θέλω τέτοια. Άρα έμαθε κιόλα. Έχουν άποψη. Έχουν, ναι, αλλά ειδικά από άποψη. Αλλά δεν θα καταλάβουν καν ότι λείψαμε, παιδιά. Ό,τι σα λέω. Αλλά καλά. Τρακαρό ροβάμπερα. Ναι. Μπορείς να του δώσεις το δικό σου Γιάννης να συνεχίσει. Στείλ του. Hello, Kalle. I'm Marian Dinavouli from Greece. I will borrow my Toyota Yaris 1400. Και πρόγραμμα γυμναστικής. Αυτό δεν παρέχεται την ομάδα. Είναι μαλάκας ο πελάτης. Άνοιξε θεία από τη ΔΕΗ είμαστε. Το γκόλερ του πάει. Πελάτη μου, on camera δεν μπορώ να σε βρίζω, μισού γάμισο πάλι μάλα. Θέλει πλήσιμο το κτίνος. Γεια το 10 ευρώ. Α, καλά, οκ. Okay. Φυσικά αέριο βάλε. Δεν είναι εδώ. Τι φόρσε τι είναι. Ευθεία, ευθεία. Πετρέλα δεν έχουμε εδώ. Α, εδώ έχουμε. Πελάτη μου, πολύ αγαπημένα, όλα καλά. Ψόφισες. Πελάτη μου. Εργαλείο. Το μοτέρα από Εύω φοράει το καπάκι που λέει GID είναι μούχο. Μίδε. 4G63. Για όσους γνωρίζουν. 5 left, 100%. Don't cut. McDonald's. Yes it is. Go straight. Gastro. Mr. Kata Kitchen. This is a glass. Go right for Lamia. Σήκω στο καταθλιπτικό κινητό σου, πελάτη μου. Παιδιά, επειδή δεν προλάβαμε, θα κάτσουμε εδώ πέρα σε αυτό εδώ το κτίσμα και θα παρακολουθήσουμε σήμερα τη σκόνη από το βουνό απέναντι εκεί πίσω. Σταυρό πάω ή πάω Λιανοκλάδι. Εδώ πέρα Λιανοκλάδι, Καρπενήσι. Δυστυχώς έκανε ένα λάθος υπολογισμό με τα ωράρια. Εντάξει, θα είμαστε λίγο μακριά, αλλά θα απολαύσουμε θέαμα σκόνης. Λιανοκλάδι μου!
Ωραία ανάβαση. Κάντε μια ανάβαση. Φάραγα, πέρασε κόκκινο ρε στα μάτια. Κάντε μια ανάβαση, Ιεράς Μονής Αγάθωνος εδώ πέρα. Καμώ τις αναβάσεις. Κάντε μια ανάβαση εκεί στην ΟΜΑΕ ρε. Αντρική. Εκεί στην ΟΜΑΕ πετάτε χαρτάρι τώρα, κοιτάξτε εδώ ρε δρόμο. Αντρική. Κοίτα μπουκάρα εδώ μέσα ρε. Φας ξεκόλλημα εδώ πέρα. Θα πας δίπλα στο σταυρό εδώ. Νομίζω ότι τερματίζει ο δρόμος, στο λέω. Μετά ξεκινάει η αντρική ο δρόμος. Α, μετά ξεκινάει ο αντρικό. Παιδιά, η μανούλα μου έχει τσάι και ο γύφτος θέλει, εδώ. Θέλει. Αντί να πάει να αγοράσει το καλύτερο μαγαζί να το κρυβοπληρώσει, βρήκε κάτι τσαγιοκαλλιέργειες εδώ, παιδιά, δεξιά και λέει, α, τσάι, τσάι, α, τσάι. Λοιπόν, αδερφέ, έχεις μισή ώρα, δύο ώρα να ξεράσεις. Στο πρώτο σου ξεπαρθένιασμα για ράλι Ακρόπολης, άμα δεν ξερνά... Άμα δεν ξεράσεις, δεν παίρνεις παράση. Ναι, ο Τανάσης ξέρνα και μέσα του σώμα. Εγώ από το 2001 που παρακολουθώ, ξεράσει μέχρι το 1, 2, 3. Έχω ξεράσει γύρω στις 20 φορές. Και 3 φορές σε ένα Ακρόπολης. Έχω ρεκόρ. Άρα, είμαστε εδώ τώρα. Εδώ είμαστε... Αριστερά θα κάνεις, Στανάκη το μικρό. Στο καπνοχώρι μας. Αυτό λένε το χωριό ρε κορίτσα. Ευχαριστώ. Πού πάω ρε τώρα, θα ακούσεις κανένα αυλή. Η ευτία γκόρι μου. Δεν κουράει. Ωραία, όλα. Παιδιά μην αγχώνεις, θα τρομάρα. Μόνο φανάρια δεν έχει και διόδια. Χιλιάδες φορές έχω ξαναπάει. Το θέμα είναι να τρέξεις στο δίκο. Ωραία φάση, ωραία φάση. Το θέμα είναι αδιαπλά. Εδώ έχει και καφέ. Να, ένα καφέ. Στιγμή το λάθος κατάλαβες. Take drive. Είναι πρόσβαση μόνο για εντούρο αυτό. Λοιπόν παιδάκια, 20 χιλιόμετρα θα πάμε, έτσι μην αγώνεστε, εμπιστευτείτε την ασφάλειά σας στα μπράτσα μου. Βλέπεις, βλέπεις τι. Βάλαμε τα αργά, τα γρήγορα, δεν τα ξέρω. Δύο χάι. Δεν ξέρω, σταμώ εγώ στο σάξο. Εδώ ρε φίλε, η πρώτη σκάλα, τι λέει ρε αγόρι μου. Η πρώτη σκάλα λέει πάνω... Η δεύτερη. Press. Ναι καλά, δεν θέλω press. Πιο πριν. 4 high. 8. 4H. Μία, δύο. Πρέπει να σε ανάψουν εκεί 4 ροδάκια. Ναι, εντάξει, ανάβουν πάντα τα 4 ροδάκια, εντάξει, άσο. Αν είναι τα 4 χάι, 4 γρήγορα. Κάντε την προσευχή σας στην Αγία Κοσμοτέ, κάντε το σταυρό σας, πείτε τα πάτερ ημά σας. Έτσι και μείνω από Μεγκαμπάι τώρα. Όχι την εγαμίσαμε. Έχουν τερματίσει την Κυριακή στη Λαμία και εμείς θα ψάχνουμε να βρούμε σήμα. Να καλέσουμε ελικόπτερο να μας γυρίσει στη Νέα Μάκρη. Από εδώ πρέπει. Never need a bitch, I'm what a bitch need. Tryna find the one that can fix me. I've been dodging death in the 6-speed. Amphetamine got my stomach feeling sickly. I want it all now. I've been running through the pussy, need a dog pound. 100 models getting faded in a compound. Tryna love me, but they never get a pulse down. Cause I'm heartless. And I'm back to my ways, cause I'm heartless. Κόψε, δεν έχεις φρένα. Έχεις τα αλφατά, αυτό έχει. Αριστερά, αριστερά. Κόψε, αγόρι μου λέμε. Μπορείς να μιλάς, φίλε, λίγο. Μπορείς να σιχάσεις. Μπορείς να κόψεις. Να σιχάσεις, σιχάσε λίγο, σου παρακαλώ. Τα δώρε μαλάκα. Άμα να βγάλεις αυλή θα σε γαμίσω. Τι άμα? Θα βγάλω σε αυλή. Σε περίπου 150 μέτρα θα κάνεις αριστερά. Θα σου πω που, προχώρα. Yeah.
Μίστερ Κάστομερ, όλα καλά. Όλα εντάξει. Θα σας αρέσει το σημείο. Θα βάλουμε τον Πλούσιφερ μόνο μέσα για να τους δείξει λίγο τα κόλπα. Αυτό θέλω, αδερφούλη. Bluetooth. Εδώ και το μάτι. Άδεια δίπλωμα ασφάλεια αλκοτέστ. Ειδοποιήσεις και κατεβάζει και τα σόβρα. Αποθηκευτικός χώρος. Αύριο θα πάμε εκεί, να κάτσουμε. Σταμάτη, καλοφαγάς, καλοφαγάς, το παίζω όλοι για πρόβατα μιλάς. Καμιά ταβέρνα δεν ξέρεις κοντά μου. Πάμε κραβιά. Μαλακία, πρέπει να πάμε κραβιά. Καλύτερη ειδική, καλύτερο φαγητό, Παύλιανη. Πρόσεξε τώρα, Παύλιανη. Γιατί ξέρουμε. Γύρω. Next station, Ντουκίσης, Πλακεντίας. Please mind the gap. Να το θυμάσαι αυτό, παιδιά. Ομάδα καλησπέρα, τέλος τρίτης ημέρας, ολοκληρώθηκε και το Σάββατο. Ήταν μια αρκετά περίεργη μέρα, έχουμε αρκετή κούραση αλλά και υπερένταση ταυτόχρονα. Δεν μας βγήκε το πρόγραμμα όπως θέλαμε. Παρακολουθήσαμε μόνο μία ειδική, την ειδική Πύργος. Λόγω κούραση είπαμε να παρακολουθήσουμε το δεύτερο πέρασμα του Πύργου και το δεύτερο πέρασμα του Ταρζάν. Αλλά ένα λάθος στις συντεταγμένες στο χάρτη με τις προσβάσεις τέλος πάντων. Μας καθυστέρησε αρκετά, φτάσαμε αργά στον πύργο, οπότε καθίσαμε, είδαμε όλους τους συμμετέχοντες μέχρι το τέλος και δεν προλάβαμε να πάμε στον Ταρζάν. Το λάθος αυτό δεν έγινε γιατί κάναμε κάτι λάθος εμείς, οφείλεται σε αυτούς τους φωστήρες που έχουν αναλάβει το κομμάτι των προσβάσεων. Ουσιαστικά πήγαμε σε ένα σημείο, πήγαμε από το Α στο Β, από τον πιο αργό και περίπλοκο δρόμο και από ό,τι διαπίστωσα την πατήσαν αρκετοί ακόμα φίλοι θεατές. Ωστόσο εντάξει, το ευχαριστηθήκαμε, αλλά δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. Και επειδή από ό,τι έχουμε καταλάβει φέτος το κομμάτι των προσβάσεων είναι λίγο περίεργο και τα μέτρα ασφαλείας αρκετά αυστηρά, αποφασίσαμε για να μην ταλαιπωρηθούμε αύριο το πρωί και ξαναζήσουμε τα περσινά, όπου στο ελευθέρω χώρι φτάσαμε 6 χιλιόμετρα πριν την πρόσβαση, πριν την κοπάνα. Η κοπάνα, για όσους φίλους δεν γνωρίζουν, είναι ο δρόμος που σε βγάζει ουσιαστικά κοντά στην ειδική. Ένας μικρός δρόμος πρόσβασης που μπορείς να πας να παρακολουθήσεις τον αγώνα. Φτάσαμε λοιπόν πέρυσι με το Mitsubishi μας πάλι, της ομάδας, το θορυκτό, και στο 5ο χιλιόμετρο πριν φτάσουμε στο τέλος της κοπάνας, κάναμε αναστροφή και γυρίσαμε πίσω γιατί είχαν μπλοκάρει τα πάντα. Οπότε αποφασίσαμε απόψε, και έχοντας αυτή την υπερένταση αλλά και την μικρή απογοήτευση γιατί χάσαμε αρκετές ειδικές, να πάμε να κατασκηνώσουμε από απόψε εκεί πέρα, να μείνουμε στις Λίμνες, στο πιο γνωστό σημείο της ειδικής Ελευθεροχώρη. Ουσιαστικά είμαστε ο ορισμός του, πληρώνουμε ξενοδοχείο και κοιμόμαστε όρθιοι. Θα αφήσουμε το πολύ, πάρα πολύ όμορφο Airbnb, R&B, δεν ξέρω πώς λέγεται, που νοικιάζουμε. Το οποίο ρεγαμό το δεν πρόλαβα να σας το κάνω σωστή παρουσίαση, έτσι όπως κάνω σε όλα τα μέρη που πάω. Με τη σειρά επεισοδίων Lucifer Traveler. Ελπίζω να σας το κάνω αύριο μια ξενάγηση, έτσι να το δείτε, που θα έχει και ήλιο το πρωί. Γιατί αξίζει πάρα πολύ η θέα. Οπότε αφήνουμε λοιπόν το σπιτάκι και φεύγουμε για το βουνό. Η καράφλα, όπως βλέπετε, είναι σε άσχημη κατάσταση. Ζούμε στιγμές survivor. Πιστεύω είναι το παρακολουθώ Ακρόπολης από το 2001, από ηλικία 6 ετών.
Είναι το πρώτο Ακρόπολης που έχουμε κάνει τόσο πολλά χιλιόμετρα. Η κούραση είναι απίστευτη. Και δεν είναι το θέμα μόνο ότι κουράζεσαι, είναι ότι κουράζεσαι και δεν προλαβαίνεις να τα παρακολουθήσεις όλα αυτά. Με τον τρόπο σχεδιασμού ωραρίων και με την αυστηρότητα των κριτών, οι οποίοι σου λένε άστα αυτοκίνητο εδώ και περπάτα 2 χιλιόμετρα. Okay, είναι λίγο υπερβολικά. Σας είπα και χθες να υπάρχει ασφάλεια αυτή. Συμφωνώ σε όλα, αλλά να είμαστε και κάπου άνθρωποι, δηλαδή δεν γίνεται, εντάξει. Και δεν ξέρω πού αποσκοπεί αυτό. Ίσως αποσκοπεί στο ότι οι promoters του WRC θέλουν να φτάσουν σε επίπεδα ασφαλείας Formula 1 και hospitality. Όχι φυσικά του hospitality που παρέχω εγώ με την Blue Sphere Competition στον φίλο τον Σάμο, αλλά να φτάσουν σε ένα επίπεδο που ή θα βγάζεις ένα πάσο των 200-300 ευρώ τη μέρα του Σαββατοκύριακο, δεν το έχω ψάξει αυτό αρκετά, ή θα κάθεσαι σπίτι σου με συνδρομητική τηλεόραση και θα παρακολουθείς τον αγώνα. Αυτό. Οι προσβάσεις θα είναι κάθε χρόνο και πιο ελάχιστες. Τέλος πάντων, έχουμε προετοιμαστεί πλήρως. Έχω ανοίξει το λάπτοπ. Βρίσκομαι σε αυτήν εδώ την κατάσταση γιατί σέβομαι τους subscribers μου. Κάνω copy-paste όλο το υλικό για να μου απομένει μνήμη στο κινητό. Έχουμε ετοιμαστεί πλήρως. Θα πάρουμε κάποια μαξιλάρια από τον καναπέ για να κοιμηθούμε στην καρότσα του L200. Μπισκότα, κρουασάν, χυμή, ήδη έκτακτης ανάγκης. Φρυγανιές, μαρμελαδίτσες. Καράφλα, όπως προανέφερα, σε άθλια κατάσταση. Δεν έχω προλάβει ούτε να ξεριστώ, ούτε ως survivor να ήμασταν. Αλλά αξίζει τον κόπο, ρε παιδιά. Είναι ένα γεγονός το οποίο για χρόνια δεν γινότανε. Είχε σταματήσει το Rally Ακρόπολης από το καλεντάρι του WRC. Γινόταν ως ERC, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Rally. Το είχα παρακολουθήσει 2-3 φορές ως ERC, αλλά η μαγεία που έχει όταν έρχεται σαν παγκόσμιο πρωτάθλημα στην χώρα μας είναι απίστευτη. Λοιπόν, φεύγουμε για ελεύθερο χώρο. Τα λέμε στο βουνό σε λίγο. Σε φέρνω την εκκίνηση να μάθουμε το ελευθερό χώρο γιατί το χρόνο να τρέξουμε. Drive through που έχει. Drive through είναι εδώ, ερχόμαστε. Ναι. Ένα cheese, μία πατάτες, δύο μαγιονέζες, δύο κοκακόλες μεγάλες, light ή zero καλύτερα. Και μία 20. 3, 2, 1, go! Κάτσε γιατί βρήκαμε αντίπαλο. Πώς το βλέπεις, το έχουμε εδώ τώρα, θα μου λες ευθεία, δεξιά, αριστερά για McDonald's, σουλατζίδικα, για τα παίρνεις να τραυματίσουμε ένα κόμμα. Λοιπόν, αυτή είναι πατημένη αριστερή. Εντάξει, εγώ το λέω, μην τα κάνεις τώρα, δεν δεξιά πειράζει. Δεξιά είναι, δεν είναι αριστερή, αριστερή πάει πάνω στα δέντρα. Αριστερή ήταν πριν, τώρα είναι δεξιά. Τώρα είναι ευθεία όμως. Ναι, Στάμω, όπως βλέπεις, το hospitality της ομάδας επινόησε αυτή την ωραία ιδέα. Και για να μην σε ταλαιπωρήσουμε αύριο τελευταία ημέρα του αγώνα, τέταρτη ημέρα, σε φέρνουμε μέσα την ειδική, μια φαντασμαγορική εμπειρία που λίγοι μπορούν να τη ζήσουμε. Τώρα περπατάμε με τα αμάξι εκεί που θα περπατήσουν την παγκόσμια. Δεν βλέπω. Ανηφορίζουμε σε παγκόσμια χώματα. Εδώ πέρα έχει κατουρίσει όσο... Βλέπω μια φορά. Έχει κάνει δεξιά. Με αλάρμ. Με αλάρμ. Βέβαια. Το hospitality αυτό ελπίζω να σου παρήχει αυτό που ήθελες. Τρεις μέρες, τέσσερις. Πάλι κοιμάσαι, μαλάκα. Λεφτά τα αξίζει και με, και με το παραπάνω. Έτσι, μπράβο. Το συστήνω σε όλους ανεπιφύλακτα. Φιλίκτα. Μέχρι και 10.000 τα δίνεις άνετα. Άνετα. Τι να βελτιώσει η Blue Sphere Competition για την επόμενη φορά. Στο επόμενο hospitality. Πρόσεχε τι θα πεις. Νομίζω μια σκηνούλα απλά να είχε. Μια σκηνούλα. Θα ήταν εντάξει. Δηλαδή από όλα αυτά που σου παρήχα, μια σκηνούλα σου είπα. Μια σκηνούλα έτσι για το βράδυ τώρα. Πατίνεις στις Ροκαφτερές, τα καλύτερα μαγαζιά. Τα καλύτερα. Μετακίνηση με το καλύτερο
να μην θα πάω. Πληρώσουμε βέβαια για δύο ψυχία, αλλά εντάξει. Μετακίνηση με το καλύτερο off-road αυτοκίνητο. Αλεπανάληπτο, το L200 αλεπανάληπτο. Ιαπωνικό θορυκτό. Έτοιμο για Rally Dakar. Rally Pitia από τον οδηγό της ομάδας Σταμάτης Γουλής. Το που λένε μόνο 49 ετών. Right. Cars in the road, tangerine. Tangerine. Cars in the road. Cars in the road. Tangerine. Cancel. Cancel the SS. Ελευθέρω χώρο. Free village. Cancel. Πού? Όχι. Ναι, είναι η δική. Εδώ είναι η δική. Γιατί αύριο θα είναι σοβαρός αγώνας. Πάραμε αξιότιμα μέλη του ελληνικού motorsport. Ποιος τι... Αξιότιμα έπεσε. Τρομαλάκα. Δεν ξέρω να κάνω ακόμα καλό μοντάζ να σβήσω το χοντρό που ανέφερες. Μιχάλης Λουτσίνος, Γιάννης Χαραλαμπούπουλος. Όπα, αυτό είναι ένα χίκ. Αυτός είναι ο Χαραλαμπούπουλος. Airbnb, hotel, αστέρια. Άλλος ο πολύδρος θα το πληρώσαμε, το κλειδώσαμε και ήρθαμε εδώ. Πληρώνουμε ξενοδοχείο και κοιμόμαστε όρθιοι. Καθιστή βασικά. Πελάτης εδώ, hospitality. Από βράδυ στην ειδική. Μπομπα, μπομπα, έτοιμη για όλα. Τα λεφτά δεν βλέπω εγώ στο IBAN όμως. Έλα τώρα που δεν τα έχεις δει. Κυριακή μεσημέρι, αν πληρώσεις πρέπει. Άκυρο, Δευτέρα πρωί πρωί, μόλις ανοίξουν οι τράπεζες. Άιρις, Άιρις, γράψε 698. Παναγία μου. Εργαλείο. Γι' αυτό δουλεύει. 1990 άλλο. Γι' αυτό είναι σκυλί. Τι θα βγάζει αυτό από πίσω. Άσπρο σαν το πυρακτωμένο φεγγάρι. Το υλικά της πορταριάς είναι πολύ καλό. Τώρα άμα δεν ειστάζεις θα βάζεις και θα βλέπεις ένα υλικά του Κώστα του Καραθανάση. Σε 3 λεπτά, ούτε Βαλεριάνος, τίποτα. Φυτικές προτάσεις από Bluesfer. Ο γνωστός κλόουν των ελληνικών αγώνων ήρθε με αυτό εδώ το σκουπίδι. Όπα, έκανα zoom out. Οι γνώστες ξέρουν, ε? Με το ψαροκάικο που έχει το σήμα της Mercedes πίσω. Κώστας Καραθανάσης. Μέλος του ΣΟΑ, σύνδεσμος οδηγός οδηγών αγώνων αυτοκινήτου. Αλλά έχει αυτογνωσία. Είμαι χοντρός και αργός. Γράψε και μία, μην κορνάρετε. Ρεζέρβα, ε. Αχ, ο Μάτινα, το έχει κάνει άγριο. Είναι δαλή. Έχει και προπονιέρα. Είναι παγκόσμιο. Δεν τρέπεται να κυκλοφορεί αυτό το πράγμα. Αν είναι εδώ. Στη Βασιλίσσα της Ελισάβετη. Ο Τάνακ του τη χάρισε. Τη Λεντόμπαρα. Πάμε μια άλλη μέρα που θα κάτσουμε. Από το να... Εδώ, στο tour, στο tour. Καληνύχτες. Θα πέσει η έμπνευτα. Όχι, δεν πάω, βαριέμαι. Πάω να ρόξω λίγο Facebook, χαχα, τι λέω. Σας παρουσιάζω τον ένα και μοναδικό. Αμάν, ωραίο. Έτοιμο για το βουλί το πλάνο. Φτάνω. Γεια. Yeah. Βλάχιστο Γιώργος είναι ο καλός. Καλά.
Αποκλειστικότητα. Η μασκότ του μηχανικού αθλητισμού Κώστας Καραθανάσης. Με μπλουζάκι. Λαϊκής, ναι. Στάμπα Φόρμουλα 1. Αγορασμένο πόσο κόστα, 5-10 ευρώ. Νομίζω το πήρα 3,5. 3,5 ευρώ. Κάτι τέτοιο, ναι, τώρα. Μαν. Εντάξει, αργήσαμε λίγο, αλλά έχω το ειδικό μονοπάτι που πάει η ομάδα μου. Έχει λίγο παραπάνω κόσμο. Λέω ρε Σαμάτι, μπορεί να είναι 10 η ώρα, αλλά η πείνα μου μοιάζει για 2,5-3 παρά το μεσημέρι. Από μουσικό της Ατσαγκερίτης, από τις 6 ώρα, από 5 ώρα. 11 η ώρα το πρωί. Τρώμε μπουγάτσα, φρυγανιές με μέλι. Σταφιδόψωμο. Όχι. Χολυσερίνη. Τσέκτ. Υπερβάλλεις. Σας το είχα πει. Στο vlog της Κίμης. Μαϊμουδιάρης ο Δουλτσίνος. Εντάξει, εκτός από τον πελάτη, είχα την τιμή να έχω μαζί στο hospitality και τον προσωπικό μου αδερφό, Μανταρίνιας, στο πρώτο της Ραλή Ακρόπολης. Πες μας την εμπειρία σου, πώς ήταν αυτό το, αυτό το ακροπολικό σου ξεπαρθένιασμα. Αισθάνομαι φανταστικά. Πιο δυνατά. Αισθάνομαι φανταστικά, πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Για πάμε λιγάκι, για πάμε. Α, του τραβάει και ο μπομπός. Μπομπό. Μου λοιπόν θα πω στη δική σου την κάμερα. Κάτσε να στα πω λίγο προφάλι. Να μου άρεσε πάρα πολύ. Να είναι πάρα πολύ όμορφα και πήρα και την απόφαση να πάω στο νησί η μάνα σου και εσύ. Και πήρα την απόφαση ότι... Να το πω. Ναι. Να το πω. Πες το, θα γίνει. Θα είσαι μόνιμο από εδώ. Τι θα γίνει? Τι να γίνει ακριβώς? Τι να γίνει? Λοιπόν, εγώ και ο αδερφός μου Πλουσφαίρης θα τρέξουμε παρέιτσα στο μαραθώνιο. Εντάξει παιδιά, το παιδί το έχει βάρει χαζαμάρα να πούμε, η χαζομάρα. Είχε χαζομάρα το παιδάκι μέσα. Θα τρέξουμε με το όνομα Πλουσφαίρη. Lucifer Tangerine από το Μανταρίνιας. Αυτό είναι ένα προσωπικό joke, personal inside joke, θα σας το εξηγήσω κάποια άλλη φορά. Τρέχουμε ραλή Ακρόπολης, οδηγός. Συνοδηγός. Θα έχουμε στο μυαλό μας ότι στο τερματισμό έχει McDonald's, drive-thru. Δεν κάνουμε, κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Αυτά. Εδώ μεταξύ προχθές δεν ξέραμε τι παίζει εδώ με τις αβέρνες και φάγαμε σε διπλανή. Κάναμε να φάμε μια μισή ώρα, φάγαμε ασβό, κουνάβι για αρνί, παϊδάκι τέλος πάντων. Και τώρα κάτσαμε στη διπλανή και ο υπάλληλος διπλανής ταβέρνας που κάτσαμε στη διπλανή από τη διπλανή που κάτσαμε προχθές μας κοιτάει κάπως έτσι. Και είναι και πιο οικονομικός. Και είναι και πιο οικονομικός ο διπλανός, ο σημερινός διπλανός από την προχθεσινή διπλανή. Λοιπόν, ναι. Κυριακή σήμερα, τέταρτη τελευταία μέρα Rally of Greece, Ακρόπολης όπως λέγεται. Σας άρεσε η κεντρική ιδέα του δεύτερου team director, manager και κύριου οδηγού Σταμάτη Βουλή για την κατασκήνωση αυτή τη μονοήμερη?
Αυτό δεν ήταν κατασκήνωση, μαρτύριο ήταν λίγο, αλλά εντάξει. Ξέρω, ήταν λίγο μεγαλύτερη οργάνωση. Εμείς πληρώσαμε ξενοδοχείο και κοιμηθήκαμε όρθιοι πάντως, δόξα τω Θεώ. Δεν ξέρω στην καρότσα πώς ήταν, μέσα είναι βολικά. Ωραία, ήταν ένα αφρολεξάκι. Ένα αφρολεξάκι το σύνταγμα. Ωραία τα παιδιά, κατασκηνώσαμε μέσα στις 12 το βράδυ. Φοβερή εμπειρία. Πέσαμε για ύπνο στις 4 από την υπερένταση εκεί που βρήκαμε γνωστούς. Θα τα δείτε. Μάλλον τα λέγε με Γιαννάρα. Γιαννάρα Χαραλαμπόπουλο. Α, και Δουλτσίνο. Δουλτσίνο. Και Παπαδουλτσίνο. Είχαμε τα ουσκάκια μας, γιατί εμείς οι παγκόσμιοι Έλληνες οδηγοί πίνουμε και τέτοια. Γιατί έπρεπε. Ξυπνήσαμε κατά τις 8.30, πήραμε κάτι σαν τις καφέδες. Παρακολουθήσαμε πρώτο πέρασμα, μείναμε μέσα, φάγαμε τα σαντουιτσάκια μας, κάτσαμε και δεύτερο. Αποτελέσματα δεν ξέρουμε ακόμα, ας πω την αλήθεια. Θα μάθουμε σε λίγο. Αυτή ήταν η βιντεάρα. Πλάνα τέτοια δεν θα δείτε ούτε στο κανάλι του WRC το Plus, το συνδρομητικό. Like, αυτή τη μαλακία που δεν μπορώ να την πω. Subscribe! Στείλτε και στους φίλους σας. Και πείτε μου από κάτω να καταφέρω να τρέξω χρόνο. Τις ευχές σας για να τρέξουμε και εμείς του χρόνου. Μαύρες σακούλες στο minivan. Βάζω τε και παίρνω 4 κάπα.